Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοραντσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δανσούλη. Τι κάνετε, καλά? Καθοδόν για κλεισούρα νομίζω, έτσι? Ναι, με πετυχαίνετε. Είμαι καθοδόν για κλεισούρα. Θα ανέβω λίγο να δω μια επίσκεψη εθνική στην κοινότητα και με την ευκαιρία να δούμε λίγο τι ζημιές υπέστη ένα συμπολίτη μας εκεί. Σωστά, με τη φωτιά που είχαμε προχθές, δυστυχώς. Μεγάλη καταστροφή την προηγούμενη εβδομάδα. Και βέβαια η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα, σε ό,τι μπορούμε να παρέχουμε. Αλλά και να έχω κι εγώ μια κατηδίαν συνάντηση με τον συμπολίτη μας για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι τα ανθρώπινα αυτά, είναι τα ανθρώπινα πραγματικά. Σίγουρα, είναι κάποια απρόβλεπτα πράγματα, κάποια που δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβούν. Αλλά τι να κάνουμε, είναι από τα δυσάρεστα, θα πρέπει να τα ξεπερνάμε όμως όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Από την πόλη από πού βγήκατε, από Γράμμο ή από Κομβό? Όχι, από τον Κόμβο, για να κάνουμε και δοκιμή. Σηματοδότηση που υπάρχει. Πώς πάει η πρώτη μέρα, ουσιαστικά? Καλά είναι, ομαλά είναι, όλα καλά. Δεν θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τις διαπιστώσεις και τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από την ανάδοχο εταιρεία, προσπαθούμε έτσι για να τελειώσει το δυνατόν συντομότερο, το συντομότερο δυνατόν μάλλον. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου θα είμαστε έτοιμοι και για αυτό το έργο αλλά και για το άλλο που ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα, που είναι ο οδός Ορεστίων από την περιοχή από τα Ψαράδικα μέχρι τα Λύκια. Ξεκινάει και αυτό το έργο. Και εκεί θα υπάρχει μια αναστάτωση, γιατί και αυτός ο δρόμος πολλά, είναι. Πολλά και διάφορα. Είχαμε πει και για να πούμε ότι το 2023 θα είναι χρονιά εργοτάξεων πόλη της Καστοριάς και αυτό συμβαίνει. Ήδη ξεκινήσαμε, παρόλο που είναι δύσκολη περίοδος από κλιματολογικές συνθήκες, ενώ παρόλα αυτά όμως και χιονοπτώσεις δεν είχαμε έντονες, αλλά και οι συνθήκες για την ώρα ευνοούν ώστε να ξεκινήσουμε πιο νωρίς για να τελειώσουμε και πιο νωρίς τα μεγάλα έργα. Μέσα σε όλα, επαναλαμβάνω, και το θέμα της Ορεστίων, και εκεί θα έχουμε, επειδή είναι δρόμος πολυσύχναστος, θα έχουμε και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πιθανότατο από εβδομάδα από ό,τι καταλαβαίνουμε, οπότε θα εγκατασταθεί εκεί για τα καλά και το εργοτάξιο. Σήμερα είχαμε και κάποιες υπογραφές συμβάσεων και μόλις άκουσαν ασφαλτοστρώσεις ο κόσμος μας εδώ μας ρωτάει ποιοι είναι οι δρόμοι που αρχικά θα ασφαλτοστρωθούν. Στο δελτίο τύπου που έχει βγει από το Δήμο δεν αναφέρεται δρόμος. Όχι. Είναι κάτι το οποίο επίσης είχαμε πει από την προηγούμενη χρονιά, ότι θα έχουμε ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Δύο υπογραφές συμβάσεων, μία για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό γυμναστήριο. Στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο ήδη έχει γίνει στατική αποκατάσταση, έχουν γίνει αρκετές εργασίες. Συνεχίζονται οι εργασίες με την ενεργειακή αναβάθμιση. Εν συνεχεία έχουμε την αντικατάσταση του παρκέ. Και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε ένα υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο. Σίγουρα θα το προτιμούσαμε να ήταν έτσι από τα προηγούμενα χρόνια, και όταν η ομάδα μας είχε φτάσει πριν από την Α1. Όχι, έφτασε και στην Α1, απλά δεν συμμετείχαμε. Είχε αγγίξει την κορυφή, μεγάλη τιμή για την περιοχή μας. Δυστυχώς τότε δεν μπορούσε να υπάρξει έτσι το κλειστό γυμναστήριο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Αναλαμβάνοντας εμείς από το 2019 και μετά, σταθήκαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και αυτή τη στιγμή έχουμε την υπογραφή της ενεργειακής αναβάθμισης και επαναλαμβάνω ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ένα υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο για να το απολαμβάνουν οι αθλητές μας, οι ομάδες, τα σωματεία αλλά και όλος ο κόσμος της Καστοριάς. Παράλληλα υπογράψαμε τη σύμβαση για τις ασφαλτοστρώσεις. Με την ευκαιρία μας είχαν επισημάνει από χθες, με την ευκαιρία δήμαρχοι μας είχαν επισημάνει από χθες ότι έχουμε ένα θέμα με το κηλικείο εκεί. Φτιάχνουμε ένα ουσιαστικά από την αρχή κλειστό γυμναστήριο, να έχει όμως και τα υπόλοιπα για να εξυπηρετείται ο κόσμος με ένα κηλικείο με τις αδιαδοτήσεις που θα υπάρξουν. Θα είναι όλα κανονικά έτσι όπως πρέπει να είναι, για να εξυπηρετεί και τον κόσμο. Φυσικά. Και τους αθλητές βέβαια, αλλά και τον κόσμο. Ασφαλτοστρώσεις λοιπόν, υπογραφή σύμβασης για τις ασφαλτοστρώσεις εντός της πόλης της Καστοριάς. Σίγουρα θα ασφαλτοστρωθεί η Γράμμου, σίγουρα θα ασφαλτοστρωθούν μεγάλα κομμάτια και από την
Αθανασίου Διάκου, αλλά και μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Αθανασίου Διάκου και Γράμμου, που είναι οι δύο, θα λέγαμε. Αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, γιατί σίγουρα θα πάρουν οι υπόλοιποι νησί και θα αρχίσουν να διαμαρτύρονται. Το γνωστό, το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανένας όμως, κύριε Δημάρχη, δεν μπορεί κανένας να φέρει αντιρρήσει ότι Γράμμου και Αθανασίου Διάκου είναι αυτή τη στιγμή οι δύο δρόμοι που πονάνε περισσότερο από όλους. Δηλαδή είναι σίγουρα δύο δρόμοι πάρα πολύ. Να ξέρετε και εσείς και ο κόσμος, σίγουρα από την μία λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή και κατανόηση, διότι η ασφαλτόστρωση στον Δήμο της Καστοριάς, και όταν λέω Δήμο εννοώ όλα τα χωριά, τις κοινότητες που ανήκουν στον Δήμο Καστοριάς, είχε να πέσει, είπαμε, είχε να γίνει στην χειρότερη περίπτωση 40 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση 12, 13, 14 χρόνια. Άρα χρειάζεται υπομονή και η κατανόηση. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε ένα σημαντικό ποσό για να ξεκινήσουν και να γίνουν έτσι τα πρώτα μεγάλα κομμάτια εντός της πόλης της Καστοριάς. Και συνεχεία να σας πω έτσι μια εκτίμηση, ένας προϋπολογισμός που χρειάζεται για να ασφαλτοστρωθούν όλες οι περιοχές του Δήμου Καστοριάς. Η εκτίμησή μου είναι ότι χρειάζονται περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια, να ξέρετε ότι είναι. Για όλους τους δρόμους της Καστοριάς, της πόλης. Για όλους τους δρόμους. Ναι, 10 εκατομμύρια είναι το συνολικό ποσό που βγάζει η εκάστοτε κυβέρνηση για όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Εμείς λοιπόν εξασφαλίσαμε ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ, των 450.000. Θα γίνουν αρκετά και μεγάλα κομμάτια, αυτά που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εν συνεχεία θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και άλλα κονδύλια για να συνεχίσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Πρώτα όμως πρέπει να τελειώσει και το έργο του φυσικού αερίου, να ξεκινήσει το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσει το έργο των ασφαλτοστρώσεων, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από διαφορετικά σημεία με το έργο της ίδρυψης, με το έργο των παρεμβάσεων για το φυσικό αέριο είμαστε στη συνεννόηση. Νομίζω ότι πολύ σύντομα η ΓΡΑΜ θα ξεκινήσει, δηλαδή και αφού το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες, για μία ακόμη φορά επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσουν οι ασφαλτοστρώσεις στην ΓΡΑΜ. Από την ΓΡΑΜ. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία τώρα να αναφέρουμε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους, κάποιες συγκεκριμένες. Η εργολαβία έχει υπογραφεί εξάλλου και από εκεί και μετά θα αποφασίζεται πού θα πάει ο εργολάβος και πού θα στρώνει δρόμους. Βέβαια, βλέπω έρχονται μηνύματα και από Μαυροχώρια και τα λοιπά και για άλλες περιοχές με ασφαλτοστρώσεις. Το πρόγραμμα αυτό, η σύμβαση αυτή αφορά Καστοριά, πόλη. Ο Δήμος Καστοριάς είναι ένας μεγάλος Δήμος, είναι νομαρχία. Θα προτιμούσα και εγώ, θα έλεγα, να είναι ο Δήμος Καστοριάς όπως ήταν παλαιότερα, Καστοριά, Απόσκηπος, Κεφαλάρι, για να μπορούμε να κινηθούμε πιο ευέλικτα και να είναι και η υπόλοιπη Δήμη. Τώρα όμως είμαστε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και ό,τι δεν έγινε όταν ήταν 9 Δήμοι χωριστά, ζητάμε και απαιτούμε να γίνουν όλα τώρα σε όλους τους Δήμους. Υπομονή, κατανόηση, βλέπει ο κόσμος ότι έχουν ξεκινήσει. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Καστοριάς έχουν ξεκινήσει αγροτικές οδοποιίες. 65 χιλιόμετρα περίπου αγροτική οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, αγροτικές οδοποιίες. Σας χάνουμε τώρα στο δρόμο. Σας χάνουμε λίγο, Δήμαρχε. Σας χάνουμε λίγο τώρα. Ναι. Τώρα λίγο καλύτερα, εντάξει. Ακούτε, ναι. Τώρα είμαστε εντάξει. Επαναλάβετε λίγο την τελευταία φράση. Σημαντικά έργα με τις αγροτικές οδοποιίες. Ασφαλτοστρώσεις 65 χιλιόμετρα περίπου αγροτικής οδοποιίας στον υπόλοιπο Δήμο, σχεδόν στο σύνολο του Δήμου της Καστοριάς. Έχουν γίνει παρεμβάσεις ήδη και ο κόσμος είναι απόλυτα ικανοποιημένος στην μεταμόρφωση, στην Φωτεινή, στην Πολυκάρπη, στο Μαυροχώρι, στο Δεσπηλιό γίνονται αυτή τη στιγμή οι διανοίξεις δρόμων για να είναι έτοιμοι, οπότε μόλις το επιτρέψει ο καιρός να προχωρήσουμε σε ασφαλτοστρώσεις και εν συνεχεία Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, Καλοφόρη, Ινώ, η Αγία Κυριακή, σε πολλά κομμάτια ασφαλτοστρώσεις. Μια προγραμματική επίσης που υπογράφεται με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για ασφαλτοστρώσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες και σε επιχειρήσεις του Δήμου Καστοριάς, άλλα 7,5 εκατομμύρια. Οπότε βλέπουμε ότι ήδη έχουν πάρει μπροστά όλα τα έργα, συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς
Και συνεχώς τώρα κάθε εβδομάδα σχεδόν υπογράφουμε συμβασιοποιήσεις. Κάθε 10 μέρες ξεκινάει και ένα καινούργιο έργο. Τώρα, πριν κλείσουμε, Δήμαρχε, γιατί νομίζω ότι κοντεύετε να φτάσετε στην εκκλησούρα. Πριν κλείσουμε, είχαμε και τον κύριο Ρήμο βέβαια σήμερα κάποια στιγμή. Σε ένα νέο δελτίο τύπου που έχει βγάλει και η κυρία Σπύρου για το θέμα του brand name, για το λογότυπο που τόσο συζήτηση έχει δημιουργήσει. Δεν μπορώ λοιπόν να μην πω στον πειρασμό, να σας ρωτήσω για το συγκεκριμένο λογότυπο γενικότερα και ποια είναι η αίσθηση που έχετε για αυτό που έχει συμβεί. Σίγουρα δεν είμαι ειδικός για να πω πώς πρέπει να είναι ένα λογότυπο. Όχι μόνο για τον Δήμο Καστοριάς και μάλιστα για το τουριστικό κομμάτι, γιατί μπερδεύουμε και συγχαίουμε λίγο κάποια πράγματα. Το συγκεκριμένο λογότυπο αφορά τον τουριστικό τομέα, τον τουριστικό κλάδο του Δήμου Καστοριάς και όχι τον Δήμο Καστοριάς. Ναι. Άρα ό,τι έχει αναφερθεί για βυζαντινά μνημεία, για την Βυζαντινή Καστοριά και οτιδήποτε άλλο είναι απολύτως άσχετα. Αλλά θέλω να πω ότι πώς θα κρίνω αν ένα λογότυπο είναι καλό ή κακό. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα, το οποίο μπορεί να είναι και ρητορικό, αλλά όποιος θέλει μπορεί και να απαντήσει. Και εσείς, κύριε Ναντσούλη, σε ποια πόλη, σε όλο τον κόσμο, πήγατε εσείς, σας προσέλκυσε επειδή σας άρεσε το λογότυπο? Ή σε ποια πόλη, μάλλον να το πω ανάποδα, σε όλο τον κόσμο δεν πήγατε επειδή δεν σας άρεσε το λογότυπο? Δηλαδή, θα υπήρχε περίπτωση να μην επισκεφτείτε τη Βαρκελόνη, παράδειγμα, επειδή σας άρεσε ή δεν σας άρεσε το λογότυπο? Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν σηκώνει συζήτηση. Το λογότυπο έχει μια άλλη πρακτική σημασία. Το λογότυπο έχει μια άλλη σημασία. Ναι. Το λογότυπο είναι να υπάρχει μια σφραγίδα και μόνο. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν ο κύριος Ρήμος την επόμενη εβδομάδα κατέβει στην Αθήνα να επισκεφθεί το Υπουργείο Τουρισμού ή οποιαδήποτε άλλη έκθεση, να έχει ένα φολδέρ το οποίο θα έχει πάνω τη σφραγίδα, είτε είναι ένα κάπα όρθιο, είτε είναι ένα κάπα είτε ένα θήτα μικρό που έχει, που έχει η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σαν σήμερα. Πάντως, όπως και είναι, και εγώ θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα και θα πω ότι το ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση σημαίνει ότι κέντρισε το ενδιαφέρον, το συγκεκριμένο λογότυπο. Δεν πέρασε απαρατήρητο σίγουρα. Και μάλλον ο άνθρωπος, ο ειδικός, ο οποίος σχεδίασε το συγκεκριμένο λογότυπο, μάλλον πέτυχε το σκοπό του. Δηλαδή, να συζητηθεί τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Φαντάζεστε να μην το συζητούσε κανένας, εκεί θα ήταν αποτυχία. Έχει αποκτήσει ήδη θανατικούς φίλους και θανατικούς εχθρούς. Άρα, συνεχίσω κλείνοντας την παρένθεση, ότι είναι η σφραγίδα να έχει μαζί του, δηλαδή ο αντιδήμαρχος, ένα folder όπου μέσα θα έχει μια κόλλα α4 με τη συγκεκριμένη σφραγίδα, θα έχει μια καρτούλα της business card που λέμε με τη συγκεκριμένη σφραγίδα. Και αυτό και μόνο. Δεν νομίζω, και μετά την εκπομπή που έγινε, που παρουσιάστηκε την προηγούμενη Κυριακή, από η εκπομπή εικόνες που είχε αφαιρώμα στην Καστοριά, και νομίζω ήταν η εκτίμηση και η Καστοριά έδωσε πρωτιά στο Open στην τηλεθέαση, έδωσε ήταν πρωτιά. Εκτιμητική και μάλιστα σε τηλεθέαση. Να πει κάποιος πολίτης σε όλη την Ελλάδα ή όποιος το είδε και από το εξωτερικό, να πει δεν θα πάω σε αυτή την πόλη επειδή το ΚΑΠΑ ήταν εξαπλωτό. Λοιπόν, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Κύριε Κορεντσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάποια στιγμή λίγο πιο αναλυτικά να έρθετε και από εδώ. Θα τα πούμε και στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτές τις μέρες θα λείπω και Αθήνα. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα λοιπόν με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κορεντσίδη, για αυτά που υπογράφηκαν, επαναλαμβάνω, σήμερα. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος για τους δρόμους. Όπως ακούσατε, ο Δήμαρχος είπε σίγουρα για την Γράμμου και από ό,τι καταλάβαμε σίγουρα και για την Αθανασίου Διάκου. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.